ανάπτυξη και η οριοθέτησή της είναι ένα αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα της χώρας, το οποίο δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο μιας ακατάσχετης αοζολογίας ελεγχόμενων σχετικών διαρροών, οι οποίες εξυπηρετούν μόνο μικροκομματικές στοχεύσεις. Και ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική, εκείνο που μετράει δεν είναι οι προθέσεις, όπως άλλωστε παντού, δεν είναι οι σκέψεις, δεν είναι τα μεγάλα λόγια, είναι οι πράξεις. Αυτές κρίνονται και μέχρι τώρα ο κύριος Βενιζέλος βρέθηκε σε μία πολύ σημαντική χώρα και για την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος όπως είναι η ΑΟΣ, αλλά και μια χώρα η οποία ζει, βιώνει εξαιρετικά κρίσιμες εξελίξεις, και αυτός το μόνο που βρήκε είναι να μας πει ότι μάλλον θα προχωρήσει την ανακήρυξη και οριοθέτηση της ΑΟΣ, κλείνοντας μας το μάτι ότι έτσι θα αντιμετωπίσει και τον μόνιμα εχθρό μας στη γειτονική Τουρκία. Πάρα πολύ σύνθετα. Πρέπει να κρατήσουμε από τον κύριο Χαρίτο ότι αυτή η ένοπλη σύγκρουση στη Συρία, που κάποιοι δυστυχώς και μεταξύ μας είχαν προβλέψει ότι θα σταμάταγε μετά από 2 εβδομάδες, έχουν περάσει 2 χρόνια. Πέρα από το φόρο αίματος, λειτουργεί εξαιρετικά αποσταθεροποιητικά για την ευρύτερη περιοχή και για τη χώρα μας, και σας φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ μακριά. Είδατε πώς κινήθηκε ο αρμόδιος υπουργός εξωτερικών και καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε για μια χώρα που όλοι οι οικονομικοί της δείκτες και όχι μόνο δείχνουν ότι τουλάχιστον σε αυτήν έχει συμβεί ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Θα μετατρέψουμε δηλαδή τούτη την περιοχή της Ιφιλίου σε μια αλυσίδα αλληλεγγύης και συνεργασίας, μακριά από τους επικαθορισμούς απεικιοκρατικού τύπου και υπεριαλιστικού περιεχομένου.